Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Παίρνω τη σκυτάλη από τον αγαπητό κύριο Κόνστα για το συντονισμό αυτού του πάνελ, το οποίο έχει εξαίρετους ομιλητές. Θα το διαπιστώσετε, το είδα εγώ διαβάζοντας τα βιογραφικά. Είμαι βέβαιος ότι το έχετε κάνει κι εσείς. Το θέμα του πάνελ αυτού είναι, όπως λέει και ο τίτλος, τα μέσα για την υποστήριξη και διείσδυση των προϊόντων στις εξαγωγικές εταιρείες. Θα μιλήσουμε κυρίως για δύο πτυχές. Φυσικά τον ανθρώπινο παράγοντα, τα πάντα κατά την άποψή μου, ακόμα και στον κόσμο αυτό της υπερτεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης, συνδέονται με την ανθρώπινη φύση και τη δράση του ανθρώπινου παράγοντα. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ οι δήμονες για το ανθρώπινο δυναμικό. Και βεβαίως θα μιλήσουμε για πρακτικές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, το digital marketing και όλα τα θέματα τα οποία θα μας εξηγήσουν αρχικά στον εισαγωγικό γύρο, τον οποίο θα κάνω και θα δώσω αμέσως το λόγο σε κάθε ομιλητή, ώστε μέσα σε δύο λεπτά θα παρακαλούσα να μας πει δύο λόγια για τον εαυτό του, με τι ασχολείται, τι κάνει, για να ανοίξει μετά πιο πολύ κουβέντα και το τραπέζι για τον κύκλο των θεματικών νεοτήτων, τις οποίες θα θέσουμε. Θα παρακαλέσω να ξεκινήσει ο κύριος Καζατζίδης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Τιμή μου που παρευρίσκομαι στο συνέδριο. Να είστε καλά. Καζατζίδης Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Manpower Group. Η Manpower Group είναι ηγετική δύναμη στο χώρο της παροχής ανθρωπίνου δυναμικού, στις λύσεις ανθρωπίνου δυναμικού προς τις εταιρείες. Οι συγκεκριμένες λύσεις που παρέχουμε είναι εξεύρεση, αξιολόγηση εργαζομένων για όλες τις βαθμίδες των θέσεων, για μόνιμη και προσωρινή απασχόληση, υπηρεσίες outplacement, εκπαίδευσης, outsourcing ό,τι αφορά το human resourcing. Δραστηριοποιούμαστε σε 82 χώρες και στην Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Κουμαντάκη. Καλημέρα. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάνος Κουμαντάκης, υπεύθυνος των consulting υπηρεσιών στην Convert Group. Είμαστε μια ελληνική επιχείρηση που εξάγουμε καταρχάς τις δικές μας υπηρεσίες και στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο ποσοστό του τζίρου μας πλέον γίνεται από το εξωτερικό. Αλλά ταυτόχρονα βοηθάμε και ελληνικές εταιρείες και ελληνικές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν ή να βοηθηθούν να μεγαλώσουν τους τζίρους τους στο εξωτερικό, είτε με δικά τους προϊόντα, είτε εφόσον είναι resellers. Ευχαριστώ πολύ. Ο τρίτος ομιλητής είναι ο κύριος Καραβασίλης. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και κυρίως και στον επικεφαλή σας, τον κύριο Ζούνη, ο οποίος παρόλο την κρίση κρατάει τις προσπάθειες των εξαγωγών. Πολλά χρόνια πριν είχαμε ξεκινήσει όλες αυτές τις προσπάθειες από κοινού. Αυτό που θα ήθελα και εγώ να πω είναι ουσιαστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας DK Marketing Consultants. Δραστηριοποιούμαστε 20 χρόνια στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, κυρίως σε Ελλάδα, έτσι ξεκινήσαμε. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 7 γραφεία στο εξωτερικό και σχεδιάζουμε και προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες για λογαριασμό των πελατών μας, με σκοπό να απευθυνθούν στις ξένες αγορές. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε τον κύριο Χρήστο. Καλησπέρα. Δημήτρης Χρήστου από τον GS1 Association Greece. Ο GS1 Association Greece, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι το γραφείο Ελλάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού GS1. Εμείς δεν είμαστε εταιρεία όπως είναι οι προηγούμενοι. Είμαστε ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός που διοικείται αποκλειστικά από τα μέλη του. Αυτό που κάνει ο GS1 και είναι το αναγκαστικό, αν θέλετε, σε οτιδήποτε προϊόν και να έχετε, είναι αυτό η μικρή εικόνα με τις γραμμές, το barcode που έχει πάνω το προϊόν σας. Περισσότερο θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και η κυρία Ιωακιμίδου. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ιωακιμίδου Νανά, ονομάζομαι. Είμαι η εμπορική διευθύντρια της Generation Y International e-Business Experts και όπως μαρτυράει και το όνομά μας, είμαστε ειδικευμένοι στο e-business. Θα πούμε περισσότερα βέβαια και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό.
Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία θέση που ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Άρα έχουμε ηγετική θέση σε όλο το φάσμα του digital transformation των επιχειρήσεων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρέχουμε υπηρεσίες και να στοχεύουμε να αναπτύσσουμε τις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται σε όλο το φάσμα της εμπορικής τους ανάπτυξης. Φυσικά οι εξαγωγές είναι μέρος ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Αυτό γινόταν ανέκαθεν. Και σε αυτό το πλαίσιο διαθέτουμε 9 business units εσωτερικά που καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες που έχει μια επιχείρηση πάνω σε αυτό το πλαίσιο και με αυτόν τον στόχο. Πολύ ωραία. Κύριε Καζατζίδη, όπως προείπα, κατά την άποψή μου, τα πάντα ξεκινάνε από τον άνθρωπο. Ως ειδική στο θέμα του ανθρωπίνου δυναμικού, σε σχέση με την κρίση η οποία έχει στοιχήσει δραματικά, όλοι γνωρίζουμε το brain drain, απώλεια όχι μόνο απλώς ανθρώπων, το είδαμε και στη δεκαετία του 60, αλλά ήταν κυρίως εργάτες. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους με τις υψηλές δεξιότητες, αυτούς που χρειάζονται κατεξοχήν οι επιχειρήσεις και η οικονομία για να αναπτυχθεί. Με βάση λοιπόν αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να μας περιγράψετε ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού στον κλάδο των εξαγωγικών εταιριών? Ναι. Σίγουρα οι προκλήσεις, η μεγαλύτερη πρόκληση που δημιουργήθηκε στη χώρα μας ήταν η αύξηση των εξαγωγών στους ανθρώπους. Και δηλαδή το αντίθετο για αυτό που βρισκόμαστε εδώ για την αύξηση των προϊόντων. Δυστυχώς είχαμε την πρωτιά εκεί πέρα η Ελλάδα. Από το 2008 στο 2016 τουλάχιστον 450.000 εργαζόμενοι συμπατριώτες μας έχουν ψάξει για εργασία και έχουν βρει εργασία και μέλλον στο εξωτερικό. Τώρα, οι προκλήσεις σίγουρα ήταν η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Φυσικά αυτό ήταν και προς την κοινωνία και προς όλες τις εταιρείες. Τώρα, αν πάμε συγκεκριμένα στις εξαγωγικές εταιρείες, δεν μπορούμε να το απομονώσουμε, ούτε υπάρχουν κάποιες έρευνες για το συγκεκριμένο. Έχει επηρεάσει όλους μας, συγκεκριμένα και εμάς. Αλλά φυσικά έχουν παρουσιαστεί πάνω σε αυτό και κάποιες ευκαιρίες. Είδαμε δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών έφερε και κάποιες ευκαιρίες. Ειδικά στην κορύφωση της κρίσεως 2011 προς 2012, είδαμε μια ραγδαία αύξηση σε ζήτηση συγκεκριμένων στελεχών υπαλλήλων, όπως ήταν οι πωλήσεις, business development, διοικητικές θέσεις, δηλαδή υπεύθυνος εξαγωγών στα τμήματα προμηθειών και φυσικά και στην υψηλή τεχνολογία, software developers. Αυτό φυσικά είχε, όπως είπαμε, στην κορύφη της κρίσης, ήταν το πρώτο βήμα που είχαμε δει. Αργότερα φάνηκε ότι το στοίχημα κερδίθηκε, βλέποντας να υπάρχει μία αύξηση στον τομέα της παραγωγής. Δηλαδή άρχισαν να μας ζητάνε ανθρώπους στην πρώτη γραμμή, στην παραγωγή, και για μόνιμη στελέχωση και ειδικά για προσωρινή απασχόληση. Οι εταιρείες αυτές που δημιούργησαν πιο πολύ αυτή τη ζήτηση ήταν εταιρείες από το μεταποιητικό κλάδο, από το τρόφιμο ειδικά, όπως είδαμε και πριν και στο διάγραμμα, εταιρείες logistics μεταφορών και φυσικά τεχνολογίας. Αυτά όσον αφορά τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν προσωρινά. Πριν προχωρήσω στον επόμενο μιλητή, να ρωτήσω κάτι. Βλέπετε κάποια αλλαγή τα τελευταία 2-3 χρόνια σε σχέση με το 2011-2012, την κορύφωση της κρίσης? Όσον αφορά? Σε ό,τι αφορά αυτή την εξαγωγή. Την εξαγωγή, βέβαια, σίγουρα. Αυτό έχει μειωθεί πάρα πολύ. Εμείς από την πλευρά μας μπορώ να πω ότι έχουμε δει κάποια βήματα που έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Άνθρωποι με υψηλές δεξιότητες έρχονται και ζητάνε ως πρώτη προτεραιότητα να μείνουν στη χώρα ή πια όλοι βλέπουν πώς θα φύγουν
για να πάνε σε χώρες του εξωτερικού. Ναι, ναι. Αναλόγως στον κλάδο, να πω την αλήθεια. Στον ιατρικό χώρο εννοείται ότι συνεχίζουν, δεν έχει, ναι. Αλλά ήδη έχουν φύγει πάρα πολύ και δεν υπάρχει πια, υπάρχει και εκεί έλλειψη στο να φύγουν. Το θέμα των δεξιοτήτων φυσικά είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να αναλύσουμε όσο προλαβαίνουμε σήμερα, που πιστεύω ότι πάσχουμε όλοι και οι εταιρείες, εμείς σαν παράδειγμα μπορώ να σας φέρω ότι στις αρχές της αύξησης, να το πω έτσι, των εξαγωγών, οι εταιρείες δεν είχαν ένα στρατηγικό πλάνο όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Ήταν πιο πολύ εστιασμένες στο προϊόν και όχι στον ανθρώπινο παράγοντα. Εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει σαν κοινωνία, σαν εταιρείες, σαν εκπαιδευτικό σύστημα να δουλέψουμε όλοι στην εκπαίδευση πάνω στις δεξιότητες. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουμαντάκη, για να συνδέσω λίγο με το προηγούμενο πάνελ, ακούσαμε για marketplaces. Όλοι γνωρίζουμε τις μεγάλες αγορές, το Amazon, το eBay κλπ. Μπορείτε λίγο να μας θέσετε το πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου και τι ακριβώς παίζεται, να το πω έτσι, σε αυτές τις αγορές. Ωραία, ωραία, βέβαια. Καταρχάς, χαίρομαι που ακούστηκε και ξεκίνησε η συζήτηση λίγο από το προηγούμενο πάνελ, οπότε με αφορμή αυτό, ας συνεχίσουμε και να πούμε 2-3 πράγματα λίγο για τις κατηγορίες των διασυνοριακών πωλήσεων, γιατί έχουν αλλάξει λίγο το τοπίο. Και το τοπίο αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα επίσης. Δηλαδή, καταρχάς, έχουμε ένα καινούριο μοντέλο από το παραδοσιακό B2C ή B2B. Πλέον έχουμε και ένα καινούριο μοντέλο το οποίο είναι D2C, το Direct to Consumer. Πλέον πάρα πολλοί και μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι παραγωγοί, οι οποίοι είναι κατασκευαστές, έχουν τη δυνατότητα και πουλάνε direct to consumer όχι μόνο στη χώρα στην οποία παράγουν, αλλά απευθείας μέσω των δικών τους πλατφορμών. Αλλά επίσης η μεγάλη δύναμη των marketplaces σε αυτήν εδώ τη χώρα ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει. Και δεν την έχουμε καταλάβει γιατί δεν έχει έρθει ακόμα κάποιο πολύ μεγάλο marketplace στη χώρα μας. Θα έρθει, είναι θέμα χρόνου. Οπότε όταν θα έρθει θα την νιώσουμε περισσότερο. Αλλά οι περισσότεροι οι οποίοι κάνουν ηλεκτρονικές αγορές ήδη έχουμε ψωνίσει κάποια στιγμή, τουλάχιστον από την Amazon, από κάποια από τις Amazon τις ευρωπαϊκές, και υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες αυτή τη στιγμή οι οποίες βοηθάνε και ελληνικές επιχειρήσεις. Και εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσουμε ακριβώς ελληνικές εταιρείες να αρχίσουν να μεγαλώνουν τις πωλήσεις τους μέσα στα marketplaces είναι να συνεργαστούμε με δυνατούς παίκτες από το εξωτερικό. Έχουμε βρει εταιρείες στο εξωτερικό οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Βοηθάνε τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να πουλήσουν να αυξήσουν τους τζίρους τους μέσα στα marketplaces. Υπάρχουν marketplaces τα οποία κάνουν τεράστιους τζίρους και τα οποία δεν έχουμε ξαναακούσει τα ονόματά τους. Προχθές έμαθα ένα marketplace τεράστιο στη Γαλλία και απλώς θυμάμαι το όνομά του γιατί συμπίπτει με το δικό μου, το οποίο λέγεται Mano Mano και το οποίο κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις από την Amazon στη Γαλλία σε όλα τα προϊόντα που αφορούν κατασκευαστικά. Και εκεί υπάρχουν λοιπόν τρομακτικές ευκαιρίες και να σας δώσω χειροπιαστά παραδείγματα. Μια τεράστια ελληνική επιχείρηση η οποία παράγει παραφάρμακο ξεκίνησε να συνεργάζεται μαζί μας για να τους βοηθήσουμε να πουλήσουν στην Κίνα. Ήδη έχουν μπει στην κινέζικη αγορά και έχουν μπει στα marketplaces. Το σημείο εισόδου τους σε μία αγορά δεν ήταν να πάνε φυσικά να πουλήσουν στο φυσικό εμπόριο. Σκεφτήκαν μια διαφορετική στρατηγική και σκεφτήκαν να μπουν μέσα τα marketplaces. Τα marketplaces σε κάποιες χώρες, όπως είναι είτε η Αγγλία είτε η Κίνα, οι οποίοι είναι οι δύο κολοσσοί του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκόσμια, το 50% του τζίρου του ηλεκτρονικού εμπορίου γίνεται μέσα στα marketplaces. Οπότε καταλαβαίνετε τα μεγέθη και καταλαβαίνετε πού πάει όλο αυτό το κομμάτι. Η Amazon μπήκε στην Τουρκία πριν 2-3 μήνες, οπότε ξέρουμε ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή και θα καταλάβουμε ακόμη περισσότερο την αξία της. Πολύ ωραία. Κύριε Καραβασίλη, ήθελα να ρωτήσω τι διαθέτουν οι εξαγωγοί σε άλλων χωρών, αντιστοίχου μεγέθους, που δεν διαθέτουμε εμείς. Με άλλα λόγια, πού υπολοιπόμεθα σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό στο κομμάτι αυτό που συζητάμε. Κοιτάξτε, μέσα από την εμπειρία την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και όντας με κάποια γραφεία σε χώρες όπως είναι η Ρουμανία ή όπως είναι η Πολωνία ή η Ουγγαρία, αλλά αντιστοίχως και στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη,
και του λιμανιού, δηλαδή και του Σαλονιού, χαριτολογώντας, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς σε όλα. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι πρώτα απ' όλα η δέσμευση, η οικογενειακή. Να ξεκινήσουμε δηλαδή πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε με τις γυναίκες μας ότι θα λείπουμε. Να το πάμε από εκεί. Εφόσον λοιπόν είναι μια οικογενειακή υπόθεση, πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια στόχευση και να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία θα υποθούν και στη συνέχεια, αλλά ήδη με τους προλαλήσαντες έχουν υποθεί. Εμείς λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα σχεδιάζουν οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες φτάνουν σε εμάς είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήδη έχουν αποτύχει σε κάποιες ενέργειες τις οποίες προσπαθήσαν να κάνουν από μόνοι τους, προσπαθώντας ενδεχομένως να γλιτώσουν κάποιο επιπλέον κόστος για κάποιες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να πάρουν. Έτσι λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι πλέον δεν φτάνει μόνο να αντιγράψεις ένα επιτυχημένο προϊόν στην αγορά, δεν φτάνει μόνο να αντιγράψεις τον τρόπο διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να στοχεύσεις πάρα πολύ σωστά με τους πόρους που έχεις, να κάνεις τις αντίστοιχες ερευνές σου, να κάνεις ένα προϊόν το οποίο θα είναι εμπορικά ελκυστικό και όχι να είναι καλλιτεχνικά άρτιο και αν θέλετε να είναι πάρα πολύ όμορφο όσον αφορά μόνο το κομμάτι της συσκευασίας του. Και το κυριότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι οι επαναπαραγγελίες. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα. Ενώ λοιπόν όλοι ενθουσιάζονται στην αρχή και θεωρούν μια επιτυχία τον πρώτο χρόνο περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, το δεύτερο βλέπουν κάποιες πωλήσεις, τον τρίτο χρόνο βλέπουν κάποιες αρκετά διευρυμένες πωλήσεις. Δεν είναι τοποθέτηση πωλήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν επαναπαραγγελίες και να υιοθετηθεί το προϊόν από ένα συγκεκριμένο πελάτη, από ένα κοινό, για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα. Φυσικά μιλάμε πάντοτε για προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να καταναλωθούν. Έτσι δεν μιλάμε για κεφαλογικά προϊόντα. Επομένως, οι διαφορές που έχουμε πρώτον είναι στην οτροπία και στην αντίληψη. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Θα περίμενε κανείς σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και σε τέτοιου είδους δράσεις να βλέπει κυρίως νέους ανθρώπους, να βλέπει εταιρείες startup οι οποίες θα έρθουν σε τέτοιες εκδηλώσεις για να πάρουν δωρεάν κάποιες γνώσεις ή αν θέλετε να γνωρίσουν κάποιους ανθρώπους που έστω με μια κουβέντα θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Υπάρχει μεν η προσφορά από τις υπηρεσίες, δεν υπάρχει η αντίστοιχη κουλτούρα για τη ζήτηση. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλευτεί. Είναι κάτι το οποίο με όλες αυτές τις πολύ ωραίες ενέργειες που γίνονται, αλλά πριν με τον κύριο Αρχοντή μετρούσαμε στην παρουσίαση που γινόταν για το ημερολόγιο 516 δράσεις. Αν τις διαιρέσετε με 217 εργάσιμες ημέρες, είναι περίπου γύρω στις 2 δράσεις την ημέρα. Δεν υπάρχει άλλη δουλειά να κάνεις, να τρέχεις σε δράσεις. Επομένως, πρέπει να είναι λίγο πιο στοχευμένες και πιο πρακτικές. Κλείνοντας, αυτό που ήθελα να πω και να σχολιάσω λίγο, αν μου επιτρέπετε στην αρχή, για να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους, είναι το εξής. Μπορείτε να βάλετε και θέματα για τους επόμενους συνομιλητές. Ένα βασικό κομμάτι το οποίο σχολιάζεται και μέσα από μια νέα προσπάθεια για να βλογήσουμε τα γένια μας που έχουμε κάνει είναι η έκδοση του περιοδικού του Export News, το οποίο μπορείτε να το βρείτε, να το δείτε, ήδη είναι στο δεύτερο τεύχος. Είναι μηνιαίο περιοδικό. Αν διαβάσει κάποιος το τελευταίο editorial, σχολιάζω λίγο το 50%. Με προλαβαίνετε, γιατί θα σας ζητούσα σε επόμενη τοποθέτησή σας να μας πείτε το εξαιρετικό editorial με λίγα λόγια. Αν θέλετε μόνο εδώ, αυτό ναι, ήθελα να πω για να το βάλω στην κουβέντα και για τους υπόλοιπους, ότι μιλάμε πάντοτε για στόχευση 50% του ΑΕΠ. Το έχουμε για εξαγωγές. Το έχουμε υπολογίσει αυτό επί Task Force όταν και εγώ ήμουν ως εμπειρογνώμονας και ο κύριος Αρχοντής και τα λοιπά μέσα σε αυτό το κομμάτι. Συγγνώμη, το ακούσαμε από τον κύριο Αρχοντή για στόχο του 2025. Σωστά. Προσέξτε όμως, μιλάμε για 50% με τις τότε μετρήσεις, με το τότε ΑΕΠ και μιλάμε για να μετρήσουμε συγκεκριμένους δείκτες. Το ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές, πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχει γίνει τεράστια πώληση κεφαλαιοχικού εξοπλισμού τα τελευταία 3 χρόνια. Είτε για λόγους μεταφοράς επιχειρήσεων σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία, όπως άλλα, τα οποία οι εταιρείες για να
μπορέσουν να κάνουν, πουλήσαν το δικό τους τον εξοπλισμό στις νέες εταιρείες που είχαν, οπότε τα μηχανήματα μεταφέρθηκαν. Πουλήθηκαν πάρα πολλά πράγματα, έτσι έχει γίνει ένα asset drain, να το πω έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, σε σχέση... Μαζί με το brain drain. Μετά έγινε και το brain drain για να μπορεί να λειτουργήσει όλα αυτά σε ένα περιβάλλον έξω. Και όλα αυτά ξεκινήσανε με το να δημιουργήσουν όλες οι εταιρείες και έναν λογαριασμό στο εξωτερικό, όπου δεν θα είχαν τα capital control για να περνάνε όλα τα οικονομικές συναλλαγές έξω. Άρα τι κάναμε. Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα virtual περιβάλλον εδώ, να συζητάμε, και όλες οι δραστηριότητες πλέον έχουν μεταφερθεί εκτός ελληνικού τόπου. Τελικά τι μας έχει μείνει μόνο η φορολογία, μας έχουν μείνει μόνο όλα αυτά τα μέτρα και όλες αυτές οι δυσκολίες του να κρατήσεις ένα αφημί στην Ελλάδα. Η επόμενη κίνηση λοιπόν για τους επιχειρηματίες ήταν να μην υπάρχει ούτε αυτό. Επομένως, αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι, οι οποίοι σαφώς και πρέπει να υπάρχουν, πρώτα θέλω να προσδιοριστεί κάποιος το ΑΕΠ και βάσει για ποιο ΑΕΠ μιλάμε, ποιος είναι ο στόχος, γιατί αν πέσουμε στο ΑΕΠ άλλο ένα 50% του χρόνου θα μιλάμε για 80% εξαγωγές. Απλά στο τέλος θα είμαστε μισή εδώ πέρα μέσα. Αυτό θέλω να θέσω, όχι ως αρνητικό στοιχείο, αλλά ως στοιχείο προβληματισμού στο να μην βλέπουμε μόνο τα μηνύματα, τα νούμερα, αλλά να κοιτάμε τα ποιοτικά στοιχεία που απορρέουν μέσα από αυτά τα εργαλεία του πάνελ. Ευχαριστώ. Άρα μας περιγράψατε ότι μας τα πήρανε όλα σιγά σιγά, πραγματικό και κεφάλαιο. Όχι, δεν τα όλα, δεν μας τα πήρε κανείς, για να μην κατηγορούμε τους άλλους, εμείς φταίμε. Έτσι, ναι, δεν είπα ότι φταίνει, αλλά τη διαδικασία. Γιατί αυτό το πράγμα μονίμως οι άλλοι φταίνε. Όχι, όλοι φταίμε και εν μέρη και οι άλλοι, αλλά φυσικά και εμείς. Κύριε Χρήστου, θα θέλατε φυσικά ελεύθερα να τοποθετηθείτε στα προηγούμενα, τέθηκαν πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι, αλλά μπορεί να μας πείτε κιόλας, νομίζω οι πολλοί δεν ξέρουμε, τι ακριβώς είναι η GS1. Να ξεκινήσουμε να πούμε λέγοντας ότι αν ήμασταν σε άλλη χώρα και κάναμε το συνέδριο αυτό, δεν θα είχαμε λόγο καν ύπαρξης εδώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάς για GS1 σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, μια και είναι και το μοναδικό σύστημα κωδικοποίησης. Είναι ο μόνος τρόπος να κωδικοποιήσεις κάτι και η μοναδικότητα προκύπτει από τη δουλειά του GS1, που στην ουσία δεν είναι να αποδίδει αριθμούς και κωδικούς, απλά να διασφαλίζει μοναδικότητα. Άρα έχουμε λοιπόν ένα κωδικό από οπουδήποτε στον κόσμο, που είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμος και αποδεκτός. Και αυτό είναι καθημερινή πρακτική και συνηθισμένη πρακτική σε όλο τον κόσμο. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και σκέφτεστε να εξάγεται, αρκεί να ρωτήσετε τι κωδικούς δουλεύουν. Οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Στην Ελλάδα είμαστε διαφορετικά, είπε και ο κύριος Μάνος πριν, ότι σε αυτή τη χώρα όντως είμαστε διαφορετικοί. Μπορεί και να μην ισχύει αυτό. Αλλά σίγουρα το βρούμε μπροστά μας στις εξαγωγές. Αυτό λοιπόν που κάνει ο GS1 είναι η διαχείριση των κωδικών αυτών παγκοσμίως. Είναι μια ανάγκη που ξεκίνησε από το 1973. Σε μια τότε λύση στις ουρές στα supermarket, κάπως με κάποιο τρόπο να διαβάζουν μια πληροφορία πολύ γρήγορα, να μειωθούν οι ουρές. Ποιος τη δουλεύει την πληροφορία αυτή, λέει ο παραγωγός που βγάζει προϊόντα και το retailer που τα πουλάει. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κύριοι πυλώνες του GS1. Αυτοί διοικούν το GS1 τόσο κεντρικά αλλά και σε κάθε χώρα. Και στο γραφείο Ελλάδος ακριβώς η διοίκηση από τα μέλη τα ίδια, που είναι παραγωγή, retailers και logistics στη μέση. Και αυτή η ανάγκη από το 1993 έως σήμερα συνεχίζει να καλύπτει οποιονδήποτε διακινεί προϊόντα σε εμβολιαστική αλυσίδα οπουδήποτε στον κόσμο. Θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι ευχάριστο για τους παραγωγούς, γιατί χαλάει τη μακέτα τους, χαλάει την ετικέτα τους, πρέπει να έχουν αυτό την εικονίτσα με τις γραμμές πάνω στο προϊόν. Αν σκεφτούν από την άλλη όμως ότι αυτή η εικονίτσα ταυτοποιεί το προϊόν, το κάνει μοναδικό παγκοσμίως, δίνει μια πληροφορία αυτόματη, χωρίς κανείς να ξέρει ούτε την εικόνα, ούτε τη γλώσσα ή το οτιδήποτε. Το σκάνερ δεν χρειάζεται μετάφραση. Απλά το χτυπάς και σου απαντάει όλη την πληροφορία. Αν προσθέσουμε σε αυτό ότι φτιάχνονται Μητρώα πάνω σε αυτό, μιλώντας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, marketplaces, είπατε. Marketplaces δεν βλέπει κανείς το προϊόν. Απλά βάζουμε εμείς μια περιγραφή ή έναν αριθμό που μας έχουν δώσει και με αυτό πάμε και αγοράζουμε, το παραγγέλνουμε, το πληρώνουμε, μας έρχεται. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κύκλωμα όλο που η κωδική αυτή να μην ήταν μοναδική. Θα παραγγέλναμε παπούτσια και θα ερχόταν κάτι άλλο. Οτιδήποτε, που συμβαίνει πολλές φορές. Γι' αυτό και να πάω λίγο πίσω στην Amazon. Η Amazon απαιτεί πια η κωδική που θα βάλεις να είναι μόνο GS1 και μάλιστα γράφει πολύ συγκεκριμένα στις οδηγίες ότι αν δεν είναι GS1, αν δεν, η κωδική που μας δίνεται να είναι GS1 και αν δεν είναι, ή είναι δεν είναι, εμείς θα το ελέγξουμε να δούμε ότι όντως είναι GS1. Επομένως, καθώς έρχεται η Amazon σύντομα, είναι χρήσιμο αυτό. Ήδη η Amazon και πολλά χρόνια το δουλεύει αυτό. Είναι κάτι που οι ελληνικές εταιρείες
Δεν το έχουν ακόμα 100% καταλάβει τι σημαίνει μοναδικότητα ενός κωδικού. Οι εταιρείες όλο το καταλαβαίνουν, γιατί στην ουσία φαντάστε μια αποθήκη μεγέθους Alibaba και την διακινήσουν που κάνει η Alibaba καθημερινά με 300 εκατομμύρια πελάτες, να ρισκάρει να μην έχει μοναδικό κωδικό. Μην έχει κωδικό. Τελείωσε η αποθήκη, τελείωσε η όλη λειτουργία. Αν πάμε λίγο παρακάτω, αυτό που ζητάει μια μηχανή αναζήτησης για να θεωρήσει ένα site ως έγκυρο είναι να απαντάει στον πελάτη που ζήτησε κάτι με τη σωστή απάντηση. Αν λοιπόν ζητήσει μια πληροφορία στο Google για να απαντήσει το site σωστά, το site θεωρείται έγκυρο. Όταν λοιπόν έχει λάθος πληροφορία, το site θεωρείται μη έγκυρο. Και κανείς λοιπόν δεν θέλει ούτε Alibaba, ούτε eBay, ούτε Google, κανείς δεν θέλει, ή Amazon, κανείς δεν θέλει το site να θεωρείται μη έγκυρο, κατεβαίνει πιο κάτω. Άρα στο υπάρχει κωδικοποίηση. Όπως είπα, σε όλο τον κόσμο είναι μια καθημερινή πρακτική. Σε εμάς είναι κάτι που προσπαθούμε να το αλλάξουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν είναι απλά ένας αριθμός που όποιος θέλει τον σκέφτεται, όποιος θέλει τον βάζει. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πουλήσει αριθμούς. Οι αριθμοί είναι ελεύθερα ανοιχτά πρότυπα κατά ISO. Όπως κανείς δεν μπορεί να μας πουλήσει λοιπόν το ISO, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την ανοιχτό πρότυπο, αλλά δεν μπορούμε να το αγοράσουμε. Έτσι δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα αριθμό. Δεν είναι λοιπόν το θέμα ένας αριθμός, είναι θέμα πώς ένας αριθμός μέσα σε μια συνολική βάση δεδομένων ταυτοποιεί ένα προϊόν. Λίγο παρακάτω να πηγαίνουμε, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία ηλεκτρονικά, τόσο όσον αφορά το ελληνικό data pool, μπορεί να βάλει κάποιες πληροφορίες και να επικοινωνεί πληροφορίες με όλους τους συνεργάτες του, χωρίς κάθε φορά να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή κάνει. Και πάρα πολλά άλλα εργαλεία και υπηρεσίες, μια και ο GS1 στην ουσία δεν είναι, όπως είπα στην αρχή, δεν είναι εμπορικός, είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται από τους χρήστες του, από τις ίδιους τους χρήστες με γενική συνέλευση. Και αυτό που κάνει κάθε φορά είναι εργαλεία και υπηρεσίες για αυτούς τους χρήστες, γιατί για αυτούς δουλεύει. Δεν έχει κάποιο άλλο σκοπό. Πολύ ωραία. Κυρία Κοιμίδου, να πάμε λίγο στο πρακτικό του θέματος που αρέσει πάντα σε όλους. Πώς γίνονται οι εξαγωγές χρησιμοποιώντας το e-commerce, το ηλεκτρονικό εμπόριο? Μπορείτε να μας περιγράψετε? Ναι. Θα ξεκινήσω όμως με μια τοποθέτηση. Ότι το εμπόριο είναι ένα. Δηλαδή, δεν διαχωρίζεται σε ηλεκτρονικό και φυσικό. Το εμπόριο είναι εμπόριο. Πράγμα που σημαίνει ότι άλλος το κάνει με τηλέφωνο, άλλος με φυσική παρουσία, άλλος με έντυπο κατάλογο, άλλος με ηλεκτρονικό κανάλι δικό του ή χρησιμοποιώντας τρίτες πλατφόρμες και ούτω καθεξής. Άρα, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τακτικές εμπορίου, τακτικές εξαγωγών γενικότερα. Σε έναν digital κόσμο, ο οποίος είναι μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, τα βήματα είναι αρκετά που πρέπει να γίνουν εάν θέλεις να κάνεις σωστά μια τοποθέτηση και η επένδυσή σου να έχει μια απόδοση και όχι να πάει στράφη, που λένε, στην καθομιλουμένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είναι ότι θα κάνω απλώς ένα e-shop, θα το κάνω στα αγγλικά και θα αρχίσω να πουλάω σε όλο τον κόσμο. Αλίμονο. Καταρχάς, ανάλογα με το επιτίδευμα, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που πουλάω, θα πρέπει να κάνω μια έρευνα αγοράς για να δούμε ποια θα ήταν η καταλληλότερη χώρα για να αρχίσω από εκεί τη στόχευσή μου και τις εξαγωγές μου. Και μετά βέβαια να επεκταθώ. Η έρευνα αγοράς αυτή μπορεί να γίνει είτε δευτερογενώς, άρα να δούμε κάποια πράγματα γενικά για τις χώρες που θεωρητικά θέλουμε να αναλύσουμε περισσότερο. Δηλαδή να κάνουμε καταρχάς μία πέστλη ανάλυσης. Political, economical, social, technological, environmental, legal ανάλυση της χώρας. SWOT ανάλυσης. Εντάξει, από εκεί και πέρα να δούμε λίγο γενικότερα κάποια θέματα σε επίπεδο αναζητήσεων για το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Πόσες αναζητήσεις έχουμε σε επίπεδο όγκου. Να δούμε λίγο τον ανταγωνισμό. Πώς κινείται ο ανταγωνισμός. Να δούμε λίγο κάποια άλλα θέματα όσον αφορά στα μεταφορικά κόστη, για παράδειγμα, ή σε logistics services. Πόσο εύκολα, δύσκολα, ακριβά ή οικονομικότερα μπορούν να γίνουν και άρα εγώ, σαν επιχείρηση, τι υποστήριξη, τι εξοπλισμό, τι υποδομές έχω για να στηρίξω αυτό το εγχείρημα. Και θα πάω και βέβαια και στα πιο απλά, ότι ναι, περνάμε μετά σε επίπεδο globalization, όπως λέγεται, δηλαδή global best practices, που τα κάνουμε localized στην αγορά, που θα επιλέξουμε εν τέλει ότι εκεί πάμε να στοχεύσουμε. Σε επίπεδο e-commerce, σαφώς χρειάζεται σε τεχνικό επίπεδο μία πλατφόρμα που να μπορεί να υποστηρίξει όλες αυτές τις διεργασίες που εμάς μας απαιτεί το ηλεκτρονικό, το εμπόριο, το εξαγωγικό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να έχουμε κάποιες λειτουργικότητες, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα να έχουμε διαφορετικό όνομα αναχώρα στόχο, διαφορετικό προϊοντικό μείγμα αναχώρα στόχο. Αν είμαστε μια εταιρεία με ρούχα, για παράδειγμα, μια εταιρεία fashion, μπορούμε να έχουμε την χειμερινή κολεξιόν για το βόρειο ημισφαίριο και την καλοκαιρινή για το νότιο.
Εντάξει, δεν έχουμε λοιπόν εποχικότητα. Άρα επεκτείνουμε ουσιαστικά και τη δική μας την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Πέρα από αυτό, όπως είπα, διαφορετικές διασυνδέσεις που πρέπει να υποστηρίξει. Πάνω εκεί, ναι, βλέπουμε και τα marketplaces που υπάρχουν στο εξωτερικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά να αξίζει να τοποθετηθούμε. Price aggregators, εντάξει, όπως έχουμε και εδώ price comparison, για παράδειγμα, sites, και στα οποία ίσως θα ήταν καλό να αναπτυχθούμε και να τοποθετηθούμε και εκεί. Δηλαδή, όλα είναι υποστηρικτικά, όλα είναι ενισχυτικά. Η βάση μας φυσικά είναι η δική μας η πλατφόρμα, αλλά φυσικά εννοείται όπου οπουδήποτε μπορούμε και αξίζει να τοποθετηθούμε, το κάνουμε. Πιστοποιήσεις. Θα πρέπει να έχουμε, ας πούμε, κάποια trust marks. Πρέπει να δούμε τα local trust marks επίσης για να πάρουμε. Σε επίπεδο glocalization, όπως έλεγα και λίγο πριν και αναφέρθηκε κιόλας, είναι και το θέμα και της γλώσσας, αλλά γλώσσα βέβαια που να μπορούμε κι εμείς να υποστηρίζουμε. Δηλαδή, είναι, ανέφερα λίγο πριν τα αγγλικά, αλλά προφανώς έχουμε μεγαλύτερη ενίσχυση και μεγαλύτερη διείσδυση όταν κάνεις κάτι στην γλώσσα κατά τόπο. Δηλαδή, άμα θέλεις στην Ισπανία, ισπανικά, στη Ρωσία, ρωσικά. Αρκεί όμως εσύ να έχεις και το customer experience, αντίστοιχα να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις ρωσικά ή ισπανικά αντιστοίχως. Και βέβαια, αφού έχεις κάνει όλη αυτή την υποδομή, όλη αυτή τη μελέτη και έχεις επιλέξει σε ποια χώρα με βάση δεκάδες κριτήρια, όπως είπα, business-wise, μετά marketing. Marketing, marketing, marketing. Εντάξει. Το οποίο με τα digital μέσα γίνεται αμιγώς πιο μετρήσιμο, βασικά γίνεται μετρήσιμο. Εντάξει, όλες οι ενέργειες, επιλέγεις ποια κανάλια θέλεις να επικοινωνήσεις, με ποιο τρόπο, με τι tone of voice σαν εταιρεία, με τι γραφιστικά, γιατί και το οπτικό ερέθισμα παίζει φυσικά πάντα ρόλο στην επικοινωνία μας, σε τι κοινό στόχο, με τι budget και ούτω καθεξής. Αλλά όλα είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα και πρέπει να έχεις από πίσω σου έναν συντελεστή, έναν συνεργάτη, ο οποίος έχει ένα εύρος. Φυσικά είναι και ένας από τους λόγους που και εμείς έχουμε δραστηριοποιήσει σε 9 διαφορετικά business units εσωτερικά της εταιρείας, ακριβώς για να καλύπτουμε όλες αυτές τις εκφάνσεις του εμπορίου. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καζατζίδη, μπορείτε να μας πείτε λύσεις και προτάσεις που προτείνετε εσείς ως εταιρεία για την εξέβρεση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού σε εταιρείες του εξαγωγικού κλάδου? Να ξεκινήσω και να πάω τη σκητάλη, γιατί η κυρία Ιωακιμίδου περιέγραψε πολύ σωστά την όλη διαδικασία. Για όλα αυτά χρειάζονται φυσικά άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτό εκεί είναι που πιστεύω συμφωνούμε όλοι. Και πονάμε όλοι. Λύσεις. Μία από τις προκλήσεις πριν που μιλούσαμε ήταν σίγουρα όταν αναπτύχθηκε οι συγκεκριμένες ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπα πριν, πολιτές και software developers, ήταν ότι προγενέστερα η αγορά δεν ήταν έτοιμη. Τα εξάγαμε, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Άρα υπήρχε τεράστια έλλειψη σε ανθρώπους με την ανάλογη εμπειρία. Άρα έπρεπε να εστιαστούμε σίγουρα στις δεξιότητες. Και να μία από τις λύσεις, τις βασικές λύσεις, από τη στιγμή που δεν βρίσκουμε την εμπειρία, ή θα την εισάγουμε την εμπειρία, η οποία είναι και αυτή πολύ ακριβή, είναι να αναπτύξουμε τους ανθρώπους μας, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες. Ακριβώς. Πιστεύω είναι η κυριότερη λύση που πρέπει να μην το λέμε απλώς, αλλά να το πιστέψουν οι εταιρείες. Θα επανέλθω πάνω σε αυτό που είχα πει πριν, είναι πολύ βασικό. Οι εταιρείες είναι εστιασμένες στο προϊόν. Δεν πάει να πει έχεις το προϊόν, έχεις όλα τα steps για να βγεις έξω. Σου λείπει το βασικό, που είναι ο άνθρωπος. Έχεις και τους ανθρώπους, σου λείπει η εμπειρία του ανθρώπου. Άρα πρέπει να εστιαστείς και σαν φορείς, και σαν κράτος, και σαν εκπαίδευση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων. Αυτό νομίζω, αν το ψάξουμε στην αγορά, υπάρχει από διάφορες εταιρείες, διάφορα προγράμματα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Αυτή είναι, πιστεύω, η βασική λύση πάνω σε αυτό. Πριν είπα και λέγαμε για το brain drain, υπάρχει και το brain gain. Εταιρείες όπως εμείς, λόγω του μεγάλου δικτύου μας και το παγκόσμιο know-how που έχουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε ανθρώπους. Γιατί να μην κάνουμε το αντίθετο από αυτό που γίνεται ήδη στη χώρα μας. Εννοείται όμως πρέπει να είμαστε, οι εταιρείες πρέπει να είναι συνειδητοποιημένες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα δεδομένα τα τωρινά.
Έχω παραδείγματα όταν οι εταιρείες μας ζητούσαν να βρουν πολιτές στο εξωτερικό, δεν είχαν ούτε ετοιμαστεί για το μισθό αυτών των ανθρώπων. Θέλανε να τους πληρώσουν με μισθούς ελληνικούς, ενώ θέλανε να βρουν πολιτή στην Αγγλία. Δηλαδή θέλει ένα μεγάλο education πάλι εκεί. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα η εκπαίδευση και ο άνθρωπος. Θα έχεις περάσει, πιστεύω. Κύριε Κουμαντάκη, μπορείτε να μας δώσετε μια νότα αισιοδοξίας, δηλαδή στο κομμάτι με το οποίο ασχολείστε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ. Βλέπετε αισιόδοξη την επόμενη πενταετία, ας το πούμε, για να συνδέσω μετά με το ευρύτερο θέμα, πώς θα πιαστεί ο στόχος, όχι μόνο αριθμητικά, οι αριθμοί πολλές φορές δεν λένε και ολόκληρη την αλήθεια, το 50% του ΑΕΠ, αλλά τι ΑΕΠ, βαίνουμε συνεχώς καθοδικές αναθεωρήσεις του ρυθμού ανάπτυξης, δυστυχώς ξεκινάμε από 2,5-3, δεν πιάνουμε το 2. Βεβαίως φύγαμε από την ύφεση, αλλά εγκυμονούν κίνδυνοι. Έχει αλλάξει το διεθνές περιβάλλον, εμπορικές διενέξεις, Brexit και ούτω καθεξής, μην πάμε σε αυτά. Αλλά βλέπετε κάποια νότα αισιοδοξίας να μας πείτε, να φύγουμε με μια έτσι, χαρούμενη εκτίμηση. Ναι. Εμείς οι άνθρωποι που κινούμαστε στον χώρο του digital και του ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταξύ μας λίγο λέμε ότι ζούμε στην κοσμάρα μας. Και ζούμε λίγο στην κοσμάρα μας, γιατί παρόλο αυτό που ζήσαμε στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια, τα νούμερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο ανεβαίνουν συνεχώς με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Και συμβαίνει όχι μόνο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονα. Άρα, ναι, βλέπουμε αισιοδοξία, όχι απλά γιατί θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά γιατί βλέπουμε πραγματικά τα νούμερα πώς ανεβαίνουν τουλάχιστον μέσα από τις νέες τεχνολογίες και τουλάχιστον μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, την τελευταία τριετία έχουμε νιώσει πάρα πολύ έντονα ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή νιώσανε το ταβάνι και λόγω κρίσης μέσα στην Ελλάδα, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι αν θέλουν να μεγαλώσουν τους τζίρους τους, αναγκαστικά θα πρέπει να κινηθούν προς τα έξω. Πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά συνέδρια, λέμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε περίπου γύρω στα 5 εκατομμύρια online αγοραστές. 5 περίπου εκατομμύρια Έλληνες αγοράζουν online. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πάω προς τα έξω, είναι γύρω στα 350. Και η αγορά είναι ενιαία. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ απλό. Πολλές εταιρείες, και έχουμε πολλά παραδείγματα, έχουν κάνει αυτά τα βήματα μέσα από ψηφιακά εργαλεία. Και μπορώ να σας δώσω 2-3 συγκεκριμένα παραδείγματα από μεγάλα brands που έχουμε δουλέψει μαζί και είναι αυτή τη στιγμή και πουλάνε στο εξωτερικό. Η BSB, το μεγαλύτερο fashion group αυτή τη στιγμή, ελληνικό, πουλάει ψηφιακά στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες, αλλά στοχευμένα μπήκαμε στην αγορά αυτή και σκέφτεται φυσικά και άλλες χώρες. Η Lean, αντίστοιχα, είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο fashion brand που δουλεύει με εξαγωγές και με ηλεκτρονικές πωλήσεις, με ένα μόνο φυσικό κατάστημα στο εξωτερικό. Η APV τα έχει κάνει στρατηγική και πουλάει direct to consumer στο εξωτερικό και είναι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δουλέψει το ψηφιακό τους κανάλι για να αποφύγουν και άλλα θέματα που πολλές φορές γίνονται ένα εμπόδιο στο να αναπτυχθούμε. Και φυσικά, όπως έχουν πει περισσότεροι μέσα στην ομάδα και μέσα στο πάνελ, μετά από ένα σημείο και πέρα είναι marketing, marketing, marketing. Είτε αυτό λέγεται ψηφιακό marketing, είτε λέγεται branding, είτε λέγεται οτιδήποτε μορφή marketing, θα πρέπει κάτι το οποίο πιθανά εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά σαν προϊόν, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξαναχτίσει αυτό το branding σε μια άλλη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραβασίλη, περιγράφοντάς μας στην ουσία το πλαίσιο μέσα από το editorial σας, το οποίο ήδη είπατε την περίληψη, δηλαδή την αφέμαξη όλων των πραγμάτων από εμάς προς τις άλλες χώρες. Βλέπετε, μάλλον, τι θα προτείνατε επιγραμματικά για να αντιστραφεί αυτό το φαινόμενο, όπως είμαστε σήμερα. Κοιτάξτε, οι προτάσεις οι οποίες γίνονται είναι όλες καλές, σαφώς και καλοδεχούμενες. Απλά δεν πρέπει να παραμείνουν ιδέες. Πρέπει λίγο το πρώτο, στην πράξη. Έτσι, το πρώτο και βασικότερο κομμάτι όσον αφορά το marketing και αφορά εμάς, γιατί αυτό το marketing, marketing, marketing είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά επαναλαμβάνεται στο μυαλό μας τα τελευταία 20 χρόνια συνεχώς. Και όπως σας είπα και με το γραφείο που διαθέτουμε στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, εκεί ακόμη περισσότερο το θεωρούν ένα πράγμα, δεν υπάρχει σαν έννοια. Όπως και δεν υπάρχουν πλέον τμήματα marketing ή δεν υπάρχουν τμήματα εξαγωγών στους πελάτες μας, στους περισσότερους στο εξωτερικό. Η εταιρεία σκέφτεται εξαγωγές και σκέφτεται marketing όλη την ημέρα. Δεν υπάρχουν τμήματα.
Έτσι λοιπόν, και όταν λέμε η εταιρεία, γιατί δεν είναι άψοχο, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι πρώτον, χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη και γρήγορη εκπαίδευση στα skills όλων αυτών των πτυχιούχων που έχουμε. Θα σας δώσω πολλά από τα παραδείγματα που αντιμετωπίζουμε στη δική μας τη δουλειά. Με 67 άτομα προσωπικό, στη ΜΕΝ Ελλάδα αντιμετωπίζουμε ότι έχουμε πολύ μορφωμένους ανθρώπους, οι οποίοι όμως όταν του δώσεις επί του πρακτέου να κάνει κάτι, είναι καθαρά θεωρητικό αυτό το οποίο σου δίνει και δεν έχει καμία εφαρμογή σε καμία επιχείρηση. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει από την άλλη πλευρά στο εξωτερικό, που τα αντισταθμίζει και τα συζητούσαμε πριν όλοι μαζί στο τραπέζι που καθόμασταν και με τον κύριο Καζατζίδη, είναι ότι στο γραφείο παράδειγμα της Αμερικής, αν βρει κάποιος δουλειά, παρόλο που είναι πολύ ευχαριστημένος από το μισθό του, από το περιβάλλον, από όλα, 10 λεπτά ή 1 τέταρτο πιο κοντά στο σπίτι του, την άλλη μέρα το πρωί έχει φύγει και έχει πάει εκεί. Γιατί τον ενδιαφέρει ο χρόνος. Όπως στο Λονδίνο, 5 η ώρα, άμα χτυπήσει, δεν πάει να έχεις ό,τι επίγον κομμάτι έχεις. Αν δεν είναι στο job description, δεν κάθεται ούτε ένα λεπτό. Έχει φύγει, τα έχει κλείσει, γεια σας. Στη Γαλλία, θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή επιχειρήσαμε να κάνουμε, αλλά εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά, γιατί και μόνο μπορεί να σου φέρει χαρτί ότι είδε όνειρο και το πρωί πρέπει να τον πληρώσεις 2 μέρες να πάει σε ψυχολόγο για να μπορέσει να ξεπεράσει το όνειρο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορα εγγενή προβλήματα, κουλτούρες σε κάθε χώρα. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε εδώ μοναδικοί και έχουμε εδώ μόνο το ΙΚΑ και έχουμε το ένα και το άλλο. Σε κάθε χώρα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς αυτές οι ιδιαιτερότητες ξεπερνάμε και να μην είναι απλά η αιτία του ότι εμείς δεν τολμούμε. Άρα λοιπόν το ένα πράγμα που έχω να πω είναι, πρώτον, να σταματήσουμε να έχουμε έναν εγωισμό και έναν εγωκεντρισμό ότι τα δικά μας τα προϊόντα είναι καλύτερα. Όλοι τα έχουν όλα. Η λεπτομέρεια κρίνεται στη διαφορά. Έτσι. Συγγνώμη, η διαφορά κρίνεται στη λεπτομέρεια. Αυτό τι σημαίνει? Η λεπτομέρεια είναι από εμάς που θα σηκώσουμε το κινητό, πού θα το σηκώσουμε, έτσι, πώς θα μιλήσουμε, από το πώς το mail μας θα έχει σωστά κείμενα στη γλώσσα του αλουνού για να μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν συζητάω δε για τα συμβόλαια. Από το πώς είναι γραμμένο, όπως είχατε πει πριν, για το website, το οποίο αν είναι αυτόματη μετάφραση που οι περισσότεροι, και μάλιστα είναι και αρκετά site πολύ μεγάλων εταιριών, που εμείς σαν εταιρεία καθόμαστε και γελάμε με κάποια πράγματα, γιατί μεταφράζονται, και αν θα δείτε κάποιες γλώσσες, έχει πολύ πλάκα το πώς μεταφράζονται. Και πέρα από αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή συνέπεια. Θα ξαναπώ ότι το οικονομικό είναι ένα κομμάτι το οποίο, αν θέλετε, έρχεται δεύτερο. Πρώτα έρχεται η απόφαση δική μας, η προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό, το σωστό προϊόν στη σωστή τιμή για να μπορέσουμε να το βάλουμε σε μια συγκεκριμένο κοινό και επίσης αυτό που λέμε για κοινούς στόχους. Παράδειγμα, όταν εμείς αυτή τη στιγμή διαθέτουμε συνεργεία έξω για να κάνουμε το field research, δηλαδή για να μπορέσει να γίνει επί τόπου στα σούπερ μάρκετ, παίρνουμε παράδειγμα δείγματα από τα σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα και της Αγγλίας και της Γαλλίας και στο Όστιν και στο Πόρτλαντ και σε διάφορες πόλεις γενικά του εξωτερικού. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έχουμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεταβολές έχουν στις τιμές. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να μετρήσει και να έχει κάτι 5 δολάρια και την ίδια ημέρα να το μετρήσει στην Βρετανία και να έχει 2 λίρες. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Το αρμπιτράζ και αυτές οι διαφορές που υπάρχουν από αγορά σε αγορά και από δίκτυο σε δίκτυο είναι τεράστια. Επομένως, εκεί που θέλω να καταλήξω για να μην γίνομαι κουραστικός είναι χρειάζεται... Δεν γίνεστε κουραστικός, απλά έχουμε το χρονόμετρο. Συνέπεια το βλέπω. Συνέπεια, κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι πρέπει πλέον να γίνει έτσι ένα άνοιγμα όσον αφορά την επιμόρφωση της γνώσης και κυρίως το να εμπιστευτούμε λίγο περισσότερο τους ειδικούς. Ωραία. Κύριε Χρήστου, σε σχέση με την κωδικοποίηση, να μας πείτε, βλέπετε κάτι να εξελίσσεται, να αλλάζει, δηλαδή, επειδή δεν τα ξέρουμε αυτά οι περισσότεροι που μας είπατε, έχουμε μείνει στο barcode κλπ. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η Ελλάδα είναι πάλι ειδική περίπτωση, όπως μας λένε συνεχώς οι θεσμοί. Το λέω για να... Πάντα.
πάντα. Γιατί είμαστε και σε αυτό η ειδική περίπτωση. Γιατί είμαστε γρήγοροι, είμαστε έξυπνοι. Θα δώσουμε λύση εκεί που κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει. Αλλά πολλές φορές αυτή η έξυπνότητα μας προσπερνάει και τρέχει μπροστά μας. Πώς θα αλλάξει αυτό? Ευτυχώς ή δυστυχώς για μας αυτό αλλάζει απ' έξω. Πας στον πελάτη σου που εξάγεις μετά από 10 χρόνια συστηματικά και σου λέει ξαφνικά μια μέρα ο κωδικός σου έλεγχο που κάναμε είναι άκυρος. Το ζήσαμε πάρα πολύ πρόσφατα με πολλές μεγάλες εταιρείες από χώρες που ούτε κανείς θα περίμενε ότι θα ελέγχανε οτιδήποτε. Η μία ήταν η Ζάμπια. Εξάγουμε κανονικά στη Ζάμπια, μετά από 3 χρόνια κάποιος μας λέει ο κωδικός είναι άκυρος. Εταιρείες λοιπόν που κάνουν μεγάλη προσπάθεια και στείλουν πράγματα, είπε ο κ. Μάνος πριν από λίγο μία, ίσως ανακαλύψει κάποια στιγμή ότι η κωδική της δεν είναι έγκυρη. Εμείς να αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε μάλλον. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε, δύσκολο να δεχτούμε ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι απλά ένας αριθμός, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Όταν χτίζονται κάποια εργαλεία, όπως είναι το registry του GS1 που φτιάχνονται παγκοσμίως, ήδη υπάρχει ένα εργαλείο που είναι το GEPIR. Έξω έχουμε ένα banner με την διεύθυνση, το link. Μπορεί κάποιος να μπει λοιπόν στο αυτό το παγκόσμιο μητρό κωδικών και να δει οποιοδήποτε κωδικό από οπουδήποτε στον κόσμο σε ποιον ανήκει. Ποιος διαχειρίζεται τον κωδικό που ανήκει, σε ποιος διαχειρίζεται τον κωδικό αυτό. Αυτό το εργαλείο δουλεύεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων. Τα δικά μας τελωνία έχουμε κάνει και κάποιες εκπαιδεύσεις, ακόμα δεν είναι έτοιμα να το λειτουργήσουν γιατί θέλουν σκάνερ σαφώς για να το χρησιμοποιήσουν. Άρα λοιπόν χτίζονται κάποια εργαλεία που ο κωδικός τελικά δεν είναι αριθμός. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Είναι ένας οδηγός, το αν το προϊόν είναι αυτό που εγώ σαν παραγωγός ξεκινάω να πουλήσω ή δεν είναι ένα αντίγραφο. Είχαμε πριν από 2 χρόνια μια περίπτωση στη Βουλγαρία που προϊόντα είχαν κωδικό παραγωγού από την Καλαμάτα. Το βουλγαρικό τελωνείο τσέκανε τον κωδικό, είδε απάντηση στοιχεία Καλαμάτα, στα τιμολόγια ήταν βουλγαρικά. Στον έλεγχο, αν ο Καλαματιανός τα είχε στείλει Βουλγαρία, ο Καλαματιανός δεν ήξερε τίποτα, πιάστηκε το λαθρέο προϊόν που είχε πάνω όλα τα στοιχεία της Καλαμάτας. Αυτό λοιπόν, όμως ως ο έλεγχος, φανταστείτε ότι γίνεται στο 5%. Από ό,τι διακινείται, ένα 5% περίπου ελέγχεται. Άρα δεν μπορεί να πιαστούν όλα τίποτα. Να, ο κωδικός όμως που έχει μια αξία στο τι σημασία έχει και πολύ μεγαλύτερη αξία όταν πας να ξεκινήσει να κάνει μια δουλειά να εξάγει ένα προϊόν. Έχει κάνει όλο τον αγώνα με το marketing, με την έρευνα αγορά, με όλα τα υπόλοιπα που είπαν οι προηγούμενοι, τα ξέρουν πολύ, πολύ καλύτερα από εμά. Και σου λέει ξαφνικά ο άλλο ότι κοίταξε, θέλω να είσαι και σε ένα συγκεκριμένο πεδίο οι πληροφορίε σου όλε για να τι πάρω έτοιμε. Το είχαμε περίπτωση με ένα σούπερ μάρκετ στην Ισπανία, την Mercadona. Καλημέρα, σα θέλω να πουλήσετε, μάλιστα πρέπει να είναι εκεί. Το εκεί ο Έλληνα δεν ξέρει καν τι είναι. Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλύτερα είναι ο Έλληνα που ξέρει τι είναι και πριν του πούνε, τα έχω ήδη εκεί έτοιμα. Αν μιλάγαμε για 1169, αν μιλάγαμε για πάρα πολλές πληροφορίες, θα μπορούσε να έχει ήδη δομημένες και έτοιμες. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι εμείς, σαν GS1, δεν θα πουλήσουμε το προϊόν σας, ούτε θα σας πούμε πώς να το πουλήσετε. Αυτό που θα ασφαλίσουμε όμως είναι να μην σταματήσει πουθενά και να προσθέσουμε και λίγο. Να είναι συμβατό με όλο το δίκτυο. Και να προσθέσουμε και λίγο πάνω στην αξία του με κάποια πράγματα που δείχνουν ότι η επιχείρηση του πουλά είναι πάρα πολύ οργανωμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει οτιδήποτε ζητήσουμε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ακημίδου, εκτός από τους ανθρώπους, έχουμε το μυαλό μας και στα λεφτά. Τι budget χρειάζεται για να κάνει μια εταιρεία ηλεκτρονικό εμπόριο? Τι αποτέλεσμα θέλει να βγάλει? Πόσα έσοδα θέλει να έχει? Εσείς θα μας πείτε ένα παράδειγμα. Το budget λοιπόν εξαρτάται από το στόχο που έχεις. Ο στόχος που έχεις μπορεί να εξαρτάται από την υποστήριξη, την υποδομή που έχεις και τη δυναμική. Εντάξει. Η μαγεία όμως του ηλεκτρονικού εμπόριου και του digital marketing πιο συγκεκριμένα είναι ότι μπορείς να τα έχεις όλα, να τα έχεις προβλέψει από πριν. Με την έρευνα αγοράς που σας είπα ότι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να δούμε και διάφορους πάρα πολύ σημαντικούς δείκτες, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν ως προς την απόδοση της αξίας της επένδυσής μας στα ψηφιακά κανάλια. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ανά κλάδο, ανά προϊόν, ανά ό,τι τέλος πάντων δραστηριοποιούμαστε, πόσο θα κόστιζε ανά χώρα η διαφήμισή μας, το λεγόμενο cost per click. Επίσης, μπορούμε να δούμε κάποια benchmarks, όπως λέγονται, δηλαδή ποιο είναι π.χ. το conversion rate ανά κλάδο, ανά χώρα. Το conversion rate τι είναι? Η μετατροπή από την επισκεψιμότητα σε πώληση. Με τι μέσο καλάθι, με. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία για όλους τους βασικούς δείκτες, business και marketing-wise, οι οποίοι σε βοηθούν μετά να κάνεις μία μελέτη και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Για να φτάσω σε έναν χι στόχο, σε ένα εξάμηνο σε 12 μήνες, το θα πρέπει να πάρει. Εκ των προτέρων, λοιπόν, το γνωρίζεις. Δεν πέφτεις έξω, μας λέτε αυτό. Ούτε ένα cent δεν πάει χαμένο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ούτε ένα cent. Από πριν, λοιπόν, εκ των προτέρων, μπορείς να γνωρίζεις πόσο ακριβώς θα πρέπει να επενδύσεις, σε ποια κανάλια
ανά κανάλι, με τι ενέργειες και με τι target groups, προκειμένου να έχεις το χ αποτέλεσμα που οραματίζεσαι, που θέλεις, που μπορείς να φτάσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, φυσικά εννοείται ότι είναι ένα δυναμικό περιβάλλον. Εντάξει, δεν είναι όπως κάποιοι άλλοι κλάδοι που μπορείς να κάνεις ένα σχέδιο δράσης, να το πούμε έτσι, και να μείνεις σε αυτό. Το λεγόμενο stick to the plan, πολλές φορές λίγο αλλοιώνεται στο digital. Φεύγεις λίγο. Όχι, δεν είναι budget. Είναι ότι μπορείς να δεις κάποια πράγματα καταρχάς για να προστατεύσεις. Μπορεί να αλλάξεις. Για να προστατεύσεις την επένδυση, γιατί βλέπεις ότι ένα κανάλι δεν σου πάει, δεν σου έχει βγει, ή ένα target group από όλα αυτά που έχεις θέσει, όμως μπορείς να βρεις και ευκαιρίες. Ένα άλλο target group, ένα άλλο κανάλι, πάει πολύ καλύτερα από ό,τι έχεις υπολογίσει. Οπότε κάθεσαι εκεί και βάζεις περισσότερα χρήματα. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε ότι δεν είναι όλα νούμερα, αλλά υπάρχει και το human factor και ο ανθρώπινος παράγοντας. Μπορείς μετά με βάση δικά σου δεδομένα. Αυτό συμφωνήσαμε όλοι, έτσι. Ναι. Αλλά marketing-wise, πώς το αξιοποιείς. Μπορείς να διεξάγεις, για παράδειγμα, μια πρωτογενή έρευνα αγοράς και να δεις για την χώρα που δραστηριοποιείσαι, για τον κλάδο σου, για. Να δεις και να σχεδιάζεις το απόλυτο προφίλ του καταναλωτή σου. Και εκεί πάνω πάλι να κάνεις διεργασίες και business-wise. Έχουμε κάνει έρευνες αγοράς που οδήγησαν σε business αποφάσεις της επιχειρήσης μας να διευρύνουν τον προϊόντικό τους κατάλογο, για παράδειγμα, ή το αντίστροφο. Και business-wise αποφάσεις, αλλά φυσικά και marketing-wise, σου επιτρέπει να κάνεις πλέον όχι απλά στοχευμένη διαφήμιση, όπως γενικά το digital marketing, αλλά σου επιτρέπει να κάνεις και προσωποποιημένη διαφήμιση, ακόμα και ένας προς ένα να είναι το μήνυμα. Φυσικά όλα είναι μετρήσιμα, όπως ανέφερα και λίγο πριν, απόλυτα μετρήσιμα, οπότε μπορείς να κάνεις και εσύ το optimization σου, την βελτιστοποίηση και άρα συνεχώς να αυξάνεται η απόδοση του κεφαλαίου σου. Θέλετε κάτι, κύριε Χρήστο? Θέλω κάτι να πω για τον κύριο Μίλη το πρωί, για το μετρητήριο. Να παρακαλέσω πολύ σύντομα. Ναι, πάρα πολύ. Είναι πολύ πλούσιο σε τοποθετήσει το πάνελ και δεν έφτασε ο χρόνος για ερωτήσεις. Παρά τα αυτά, να αφήσουμε ένα λεπτό για ένα σφινάκι ερώτηση από το κοινό, αν υπάρχει. Παρακαλώ. Πάρα πολύ γρήγορα. Απλά για τα κόστη που μίλαγε το πρωί, να πω ότι ο GS1 έχει μέλη και όχι πελάτες. Και για να μην νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Το ετήσιο κόστος μιας επιχείρησης για να είναι μέλος του GS1 με τζίρο 200.000 ευρώ είναι 45 ευρώ. Για να μην νομίζουμε ότι τα νούμερα είναι κάτι. Και αυτό καλύπτει ως 100.000 κωδικούς προϊόντων. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Το ίδιο και το περιοδικό, το Export News, είναι δωρεάν, έτσι. Ακόμα καλύτερα, έτσι. Αρχίσαμε το. Πάντα το δωρεάν. Αν και σημασία έχει η ποιότητα, δεν είναι ότι το δωρεάν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά έχουμε λοιπόν 45 δευτερόλεπτα. Για μία πολύ γρήγορη ερώτηση, αν υπάρχει. To the point, παρακαλώ. Αλλιώς θα ευχαριστήσω θερμά όλους τους εξαίρετους, πραγματικά, ομιλητές. Ευχαριστώ πιο πολύ εσάς για τα 50 αυτά λεπτά της προσοχής σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.